Στο πλαίσιο της 7ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, διοργάνωσε μια ξεχωριστή δράση με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών για το σεβασμό στην προτεραιότητα των πεζών στις διαβάσεις. Η ενημερωτική εκδήλωση συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στον κόβο του ΚΤΕΛ έμπροστα κέντρου τουριστικής πληροφόρησης Βόλος Info Center με τη συμμετοχή μαθητών σχολείων του Βόλου. Στη δράση συμμετείχαν μεταξύ άλλων και το τμήμα τροχέας Βόλου, το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας, το αστικό ΚΤΕΛ και ο ΣΥΣΑΜ. Βασικός στόχος της πολιτιστικής ενημερωτικής εκδήλωσης και ακτιβιστικής δράσης ήταν να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς σχετικά με την υποχρέωσή τους να κινούνται συνεχώς αργά, με προσοχή και να είναι σε ετοιμότητα να σταματήσουν σε κάθε διάβαση πεζών. Μετά από πρόσκληση και πρωτοβουλία της Περιφέρειας Μαγνησίας και Σποράδων, μαζί με λοιπούς φορείς αλλά και τους νέους της πόλης μας, συμμετέχουμε σε μια εξωστρεφή δράση με σκοπό την ενημέρωση των πεζών και των οδηγών οχημάτων της πόλης μας, δείχνοντας σεβασμό στον ΚΟΚ, δείχνουμε σεβασμό στον συνάνθρωπό μας. Θεωρώ ότι οι κυκλικοί κόμβοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην επίλυση του προβλήματος του κυκλοφοριακού που υπάρχει στην πόλη μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και θα πάμε ακόμα καλύτερα. Αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι βάση μιας εβδομάδας θεσμοθετημένης από τον ΟΗΕ, εβδομάδα κυκλοφοριακής αγωγής. Άρα, προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό της πόλης του Βόλου σε κεντρικά σημεία αυτής, όπου υπάρχει και μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τα παιδιά, τα οποία είναι τα πρώτα που πρέπει να μάθουν να φέρονται πάνω στους δρόμους, είτε ως πεζοί είτε ως οδηγοί αργότερα, σε συνεργασία με τις σχολές οδηγών, τη ΣΥΣΑΜ, την Τροχέα, την αστυνομική διεύθυνση, τα υπεραστικά, εθελοντές και κυρίως με τη σημαντική συμβολή της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας, όπου παιδιά από διάφορα σχολεία του Βόλου βρίσκονται σήμερα μαζί μας, να δείξουμε τους βασικούς 12 τουλάχιστον κανόνες οδικής ασφάλειας, προτεραιότητας στους πεζούς, πεζοδιαβάσεις. Δεν οδηγούμε υπό την επίρρεια αλκοόλ ποτέ, φοράμε πάντα ζώνη, κράνος, αυτά που για όλους είναι αυτονόητα. Είναι η μέρα γιορτής, γιορτάζουμε, είναι η 7η φορά που γίνεται αυτή η δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάθε φορά υπάρχει ένα ειδικό βάρος που δίνεται σε κάθε εκδήλωση παγκόσμιας εβδομάδος οδικής ασφάλειας. Αυτή τη φορά έχει δοθεί στις βιώσιμες μεταφορές. Δηλαδή στην ανάγκη που έχουμε όλοι μας πια λόγω κλιματικής αλλαγής και λόγω ουσιαστικά της υγείας μας έτσι και της βιώσιμης κινητικότητας, να κινούμαστε σαν πεζί, να κινούμαστε πιο πολύ με το ποδήλατο, πιο πολύ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε την περιφερειά μας για να οδηγούν καλύτερα οι πολίτες αυτής της περιοχής. Και γιατί βοηθάμε, είμαστε οι φόροι και βοηθάμε τον κόσμο. Μάθουμε να συντηρήσουμε σωστή οδήγηση και να γίνει βίωμα σε όλους μας. Αυτό που κάνουμε, να περάσει σε όλο τον κόσμο αυτό το μήνυμα.